Καλησπέρα κύριε Πανουζάχο. Καλησπέρα, καλησπέρα σας και στους ακροατές. Τι κάνετε, καλά? Μου επιτρέπετε να ξεκινήσω μια διευκρίνηση, επειδή σας άκουσα. Παρακαλώ. Στην πραγματικότητα η αύξηση είναι 10 εκατομμύρια. Ναι. Εμείς οι λογιστάδες σταματήσαμε τον μεγάλο κόσμο. Εσείς φταίτε πάντα. Πάντα εσείς φταίτε, κύριε. Πάντα το λέω με χιούμορ γιατί ισχύει. Ναι. Εμείς σταματήσαμε τον μεγαλομέτωχο γιατί το ποσό είναι 9.990.000, αλλά έγινε αυτό για καθαρά τεχνικούς λόγους. Γιατί πρέπει να θυμίσω ότι σύμφωνα με τον νόμο λειτουργίας των ΠΑΕ, όποιος αγοράζει μετοχές στην ΠΑΕ υποχρεούται να καλύπτει και το μερίδιο του 10% του ερασιτέχνη και δεν μας έβγαινε στους υπολογισμούς, γι' αυτό έγινε. Μάλιστα, κατάλαβα. Κατάλαβα. Άρα λοιπόν αυτά έπρεπε να βάλει και αυτά έβαλε φυσιολογικά. Μάλιστα, κατάλαβα. Εντάξει. Τώρα βέβαια να πω σε αυτή την περίπτωση ότι ο Ιβάν Σαββίδης 10 θα έβαζε έτσι κι αλλιώς. 9.990 για τυπικούς και τεχνικούς λόγους, όπως διευκρινίσατε πολύ σωστά. Τώρα από εκεί πέρα τα λεφτά είναι πολλά. Άρα πόσα έχει φτάσει τώρα ο Ιβάν Σαββίδης συνολικά? Με αυτή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ο μεγαλομέτωχος ο κύριος Σαββίδης σπάζει το φράγμα των 150 εκατομμύρια. Τα λεφτά λοιπόν τα οποία θα έχει καταθέσει μόλις βάλει και τα 9.990 θα είναι 150 εκατομμύρια 719.438 ευρώ. Σε 8 χρόνια. Από το 12, από το καλοκαίρι του 12. Ναι, στο καλοκαίρι 12. Το ποσό είναι εξωγήινο. Δηλαδή, αν κάποιος μας έλεγε το καλοκαίρι του 11 ότι θα έρθει κάποιος και θα βάλει 150 εκατομμύρια μέσα σε 8 χρόνια, θα τον δέρναμε. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση. Το ποσό είναι πραγματικά μεγάλο. Αν δείτε και τους λογισμούς των υπολείπων ΠΑΕ, θα δείτε ότι είναι το πιο μεγάλο ποσό που έχει κατατεθεί ποτέ. Νομίζω ότι μπορεί να συγκριθεί και με επενδύσεις της άλλης οικονομίας. Και, δηλαδή, και άλλων ομάδων. Μεγάλης... Ναι, ευρωπαϊκών. Όχι, δεν ομάδα για το ποδόσφαιρο, ενώ και με την ευρύτερη έννοια του. Ναι. Νομίζω ότι τόσο πολλά λεφτά επένδυση δεν έχει γίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Σωστά. Είναι μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν γίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Νομίζω η μεγαλύτερη ίσως μπορεί να είναι αυτή. Δεν ξέρω τώρα, προσέξτε. Υπάρχει αγορά του πορτοκαράζι. Ναι, είναι σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι το ποσό είναι πολύ μεγάλο. Είναι πραγματικά σύλληπτο. Είναι ένα ποσό το οποίο δείχνει τη διάθεση του μεγαλομετόχου να ενισχύσει την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τη διάθεσή του να την κρατήσει στην κορυφή, τη διάθεσή του να την έχει πρώτη. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο. Να πούμε επίσης για λόγους αρχής ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 84,93% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ΣΠΑΕ δηλαδή. Το 10% ανήκει υποχρεωτικά στον ερασιτέχνη και το άλλο 5,07% στους παλιούς μετόχους. Κύριε Πανουζάχο, να ρωτήσω κάτι. Όσον αφορά το θέμα των χρημάτων αυτών, μπαίνουν γιατί προφανώς δεν θα υπάρχουν τα έσοδα το καλοκαίρι τώρα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι? Δηλαδή διαρκείας κλπ. Να πούμε καταρχήν ότι ο μεγαλομέτωχος από όταν προκλήθηκε δεν έχει αφήσει ποτέ την ΠΑΕ χωρίς χρήματα. Κάθε φορά που κλήθηκε αναγκαίο, άνθρωπος κατέβαλε. Έβαζε, ναι. Όλα χρήματα. Οι λειτουργικές ανάγκες της ΠΑΕ και οι εκτιμήσεις οι οποίες γίνονται οδήγησαν στο συμπέρασμα τις οικονομικές υπηρεσίες και τη διοίκηση ότι το ποσό αυτό είναι αναγκαίο, γιατί δεν μπορεί κανείς να προβλέψει επακριβώς και στο περιβάλλον το οποίο ζούμε. Ναι, δηλαδή, καλά, σωστό. Ένα περιβάλλον, σωστό. Με την έννοια ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα διαρκείας. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τα διαρκείας, για όλες τις ομάδες, δεν μόνο για τον ΠΑΟΚ. Μα δεν αφορά μόνο τον ΠΑΟΚ, ναι. Όλη την Ευρώπη τουλάχιστον. Ακριβώς. Ακριβώς. Πάντως, επειδή εσείς είστε ένας άνθρωπος που τα παρακολουθείτε όλα και τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, θα ήθελα να πω ότι μας είχατε πει πριν από κάποια χρόνια, όταν ο ΠΑΟΚ είχε κάποια έσοδα και μια χρονιά θυμάμαι ότι είχε ένα κέρδος 500.000 ευρώ κέρδος, τα λέω, δεν έβαλε λεφτά μια περίοδο Σαββίδης, γιατί είχε πουλήσει παίκτες. Αν θυμάστε, είχε πάρα πολλά έσοδα από εισπράξεις, από Ευρώπες, από το ένα, από το άλλο. Αλλά τώρα, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται, πόση θα είναι η ζημία της χρονιάς? Πόσο υπολογίζω ότι θα είναι η ζημία της χρονιάς? Να πούμε καταρχήν ότι οι ΠΑΕ, όλες, όχι μόνο ΠΑΟΚ, όλες οι ΠΑΕ κλείνουν ισολογισμό 30 Ιουνίου. 36, ναι. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά το διάστημα, αλλά για εμάς, να ξέρετε, φέτος είναι πάρα πολύ, ενώ ως τεχνοκράτης είναι πάρα πολύ μεγάλο, ναι. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση τι θα γίνει με τα διαρκείες ακόμα, ναι. Το ξέρει κανείς. Βέβαια. Μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη κάτι να αλλάξει. Δεν μπορούμε να κάνουμε απόλυτη εκτίμηση τι θα γίνει με τους διαφημιζόμενους. Ναι. Σκεφτείτε ότι αν εσείς διαφημιζόσασταν, αλλιώς θα ήταν το τίμημά μου, είναι γεμάτο το γήπεδο, αλλιώς θα μείνει άδειο. Σωστό. Άρα κατά συνέπεια δεν μπορούμε να κάνουμε ορθή εκτίμηση. Νομίζω δε ότι στη συνέλευση ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, ο κ. Γκαγκάτης, έκανε μια εξαιρετική τοποθέτηση και τεκμηρίωσε απόλυτα τι γίνεται και με την ιστορία του Finance Fair Play. Δεν μπορώ να σας απαντήσω με απόλυτο τρόπο. Κάθε μέρα που περνάει έχουμε και μια μεταβολή. Έτσι. Αλλιώς είναι αν ανοίξει το γήπεδο, αλλιώς είναι αν δεν ανοίξει. Περιμένουμε τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων του ποδοσφαίρου
Δεν μπορώ να σας πω απόλυτα με τίποτα. Σωστό. Άρα λοιπόν είμαστε ακόμη στον αέρα, δεν ξέρουμε. Αυτός βάζει τα λεφτά ο κύριος Σαββίδης για να μην έχει πρόβλημα η ΠΑΕ για να μπορεί να λειτουργεί σωστά. Έτσι. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και πιθανολογώ ότι με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς μπορούμε να το πούμε αυτό, θα γίνει και άλλη αύξηση κατά τον Οκτώβριο. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Το επιμένω σε αυτό. Οψόμεθα, θα λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Οψόμεθα. Δηλαδή, τι να σας πω, δηλαδή, συζητάμε για ένα πολύ ευμετάβλητο περιβάλλον. Ναι. Πάντως... Τελείως διαφορετικό άμα γίνουν οι αγώνες χωρίς φυλάθλους, ναι. Τελείως άμα γίνουν με 10%, με... Σωστό, τελείως άμα γίνουν με 20%, τελείως δύο. Διαφορετικό άμα με... στον δεύτερο γύρο ενώ μετά το Δεκέμβριο πάμε με φυλάθλους. Δεν αποκλείεται νέα αύξηση λοιπόν τον Οκτώβριο εσείς? Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Δεν μπορώ να πει τίποτα, μάλιστα. Αυτό μπορώ να πω είναι ότι ο μεγαλομότης μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι δεν αφήνει ποτέ την ομάδα χωρίς κρίματα. Μάλιστα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Τώρα από εκεί και πέρα, τα διαρκείας κάθε χρόνο αποφέρουν ένα σημαντικό ποσό στον ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, πέρσι πόσα λεφτά απέφεραν τα διαρκείας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Αυτά νομίζω... Περίπου στα 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά φέτος... Χωρίς τους φόρους. Χωρίς τους φόρους, οκ. Okay. Αυτά φέτος τα διαρκείας, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται, αν αποφασίσουν ότι είναι και κλεισμένο των θυρών τα παιχνίδια, καταλαβαίνετε ότι δεν θα τα έχει ο ΠΑΟΚ. Πού θα τα βρει τα λεφτά? Θα τα βρει από το ΠΑΟΚ TV. Μην με ρωτάτε, τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό. Μάλιστα. Με ρωτάτε για... Ναι, λέω... Με ρωτάτε, δηλαδή μου ζητάτε να απαντήσω κάτι που δεν μπορώ να κάνω. Μήπως υπάρχει σχεδιασμό το, αν το ΠΑΟΚ TV μπορεί να δεν φέρει αυτά τα έσοδα. Μπορώ να σας απαντήσω. Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι υπό παρακολούθηση. Μάλιστα. Και αλλάζει καθημερινά ανάλογα με τις εξελίξεις που έχουν. Άρα λοιπόν να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα τελικά, οι τελικές εντολές. Παιδιά, παίζουμε με φιλάθλους. Και ποιες είναι οι αποφάσεις των οργάνων του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Ναι, και αυτό παίζει ρόλο, σημαντικό ρόλο παίζει και αυτό. Και βέβαια, αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί και στο Champions League, άμα πάει στο Champions League και παίξει ομίλους κλπ., ίσως αλλάξει και το σκηνικό, έτσι. Ναι, θα το ξέρουμε αυτό φυσιολογικά. Είναι αυτονόητο. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Άρα, να δούμε τι θα γίνει στο προσεχές μέλλον. Κάτι άλλο που θα έπρεπε να ξέρει ο κόσμος, κύριε Πανοζάχο, δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να το σημειώσετε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι. Νομίζω ότι δύο ήταν τα σημάδια. Ένα, ότι έσπασε το φράγμα των 150 εκατομμυρίων. Και δεύτερο, ότι αυτό πρέπει να το ερμηνεύσουμε όλοι. Όσο παδίως φίλαθλοι, ότι θέλετε, ότι ο μεγαλομέτοχος έχει αποδείξει για μια ακόμα φορά έμπρακτα ότι δεν αφήνει ποτέ την ΠΑΕ χωρίς λεφτά. Θέλει να την κρατήσει μπροστά, πρώτη, όπως της αρμόζει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τα όσα μας είπατε. Καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.